Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Απόψε κοντά μας η σολίστ και διδάσκουσα κλασική κιθάρα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου Κορίνα Βουγιούκα. Αγαπητή Κορίνα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Γιώργο. Χαρά μας. Λοιπόν, Κορίνα, πώς ξεκίνησαν όλα? Εγώ είμαι από την Καβάλα. Στην Καβάλα υπάρχει ένα πολύ καλό δημοτικό οδείο. Ένα πολύ ενεργό δημοτικό οδείο, το οποίο είχε ιδρυθεί περίπου τότε που είχα ξεκινήσει και εγώ κιθάρα, δηλαδή όταν ήμουνα τρίτη δημοτικού. Και έτυχε να έχω έναν δάσκαλο, ο οποίος είχε τότε πολύ μεράκι και πολύ αγάπη γι' αυτό, τον Κώστα Κυραναστάση, με τον οποίο ξεκινήσαμε και έτσι από μικρή φάνηκε ότι θα υπάρχει κάποιο είδους εξέλιξη. Δεν ξέραμε ποια θα είναι αυτή, αλλά αυτός ήταν πάντοτε πολύ ενθουσιώδης μαζί μου. Οπότε με παρέσυρε και εμένα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι, όπως ανέφερες, είσαι τυχερή, έτσι, διότι η Καβάλα, αυτή η υπέροχη, η πανέμορφη πόλη, είναι μια πόλη της περιφέρειας, δεν ανήκει στα δύο μεγάλα κέντρα της χώρας. Παρ' όλα αυτά, εσύ βρήκες έναν άνθρωπο με όραμα, με όρεξη και διέγνωσε το ταλέντο σου. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους στο ξεκίνημα και εσύ πλέον, με την τεράστια εμπειρία που έχεις αποκτήσει στην διδασκαλία, το ξέρεις πολύ καλά. Οπότε, εκεί περάτωσες τις σπουδές σου στην κλασική κιθάρα, στην Καβάλα, στο Δημοτικό 2? Α, ναι, εννοείς ότι πήρα δίπλωμα από εκεί. Όχι, δεν πήρα από εκεί δίπλωμα. Συνέχισα αργότερα στη Θεσσαλονίκη και αργότερα, βέβαια, συνέχισα στην Κολονία με τον Χούμπερτ Κέπελ. Και έπειτα για μεταπτυχιακά στη Βασιλεία με τον Όσκαρ Γκίλια. Δύο πολύ αγαπημένοι δάσκαλοι, δύο πολύ σπουδαίοι μουσικοί. Νομίζω ότι και με αυτούς τους δύο δασκάλους μου στάθηκα τυχερή, γιατί η σπουδή μου μαζί τους ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη. Ο καθένας είναι διαφορετικός, δηλαδή ο Χούμπερτ Κέπελ είναι ο γνωστός σε όλους μας Χούμπερτ Κέπελ, που έχει γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο, τη βίβλο της τεχνικής, της σύγχρονης κλασικής κιθάρας. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν όλοι για αυτό το πραγματικά σπουδαίο βιβλίο. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ περιεκτικό, πάρα πολύ λεπτομερές, όχι μόνο στις ασκήσεις, εκτενέστατο, όχι μόνο στις ασκήσεις, όπως είπα, αλλά και στις οδηγίες που δίνει. Νομίζω ότι κρατώντας αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, δεν έχεις την ανάγκη κανενός άλλου τεχνικού εγχειριδίου ως κιθαρίστας, είτε ξεκινώντας, είτε πλέον ως σολίστη, ως τέλος πάντων επαγγελματίας ή ως καθηγητής. Περιέχει τα πάντα. Το βασικό που έχει αυτό το βιβλίο, αν κανείς έχει μελετήσει και μεθόδους από άλλα όργανα και κυρίως από πιάνο, είναι ότι έχει προσαρμόσει στην κιθάρα όλη την εμπειρία και όλη τη σοφία που μπορεί να πάρει κάποιος από την τεχνική μελέτη ενός άλλου οργάνου και από την εμπειρία ενός άλλου οργάνου και ειδικά το πιάνο, όπως ανέφερα, όπου έχει αναλυθεί πάρα πολύ ο τρόπος που πρέπει κανείς να μελετήσει, που πρέπει να κάνει ασκήσεις, πώς πρέπει να κάνει τις ασκήσεις. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι πάντοτε υπάρχουν οδηγίες εκτενείς, σαφέστατες, που δίνουν, που λένε στον κιθαριστή πώς θα πρέπει να εκτελέσει τις ασκήσεις. Επομένως,
έμεσα του λένε και πώς θα πρέπει να μελετήσει ένα κομμάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το συστήνω σε όλους μου τους φοιτητές και επίσης να πω ότι ο Χούμπερτ Κέπελ έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Κιθάρας. Θα το πούμε, θα πούμε συγκεκριμένα γι' αυτό αργότερα. Ναι. Να το πάμε έτσι με τη σειρά. Ναι. Μιλάει για αυτό το βιβλίο, θέλω να πω, μεταξύ άλλων. Ωραία, ναι. Ωραία. Όσοι έχουμε έρθει σε επαφή με αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο, καταλαβαίνουμε και έτσι ανασύρονται μνήμες από την διδασκαλία του σε σεμινάρια κτλ. Επίσης, είναι παραστατικό όπως. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, εκτός από αυτά, είναι άνθρωπος που θα ήθελα να μου μιλήσει λιγά για τις φαντασίες του Κέλνερ, γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Χιούμπερ Κέπελ ήταν εκείνος που ουσιαστικά τις ξαναπαρουσίασε στο κιθαριστικό κοινό. Ή κάνω λάθος. Ναι. Μπορεί και να κάνω λάθος. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν γνωρίζω κάποιον άλλον, ναι. Ή τουλάχιστον δεν είναι κάποια άλλη διασκευή τόσο διάσημη. Και βέβαια συνδυάστηκε και μαζί με την ηχογράφηση που είχε κάνει, που αυτό πάντοτε βοηθάει στην παρουσίαση μιας μεταγραφής. Κοίταξε, ο Χούμπερτ είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός, ο οποίος είναι προφανές ότι είχε επαφή με άλλους καλούς μουσικούς, είτε πιανίστες είτε από το χώρο του μπαρόκ, της μπαρόκ μουσικής, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς μπορεί αυτό το στυλ να το μεταφράσει στην κιθάρα. Έτσι. Γιατί πάντοτε οι μεταγραφές είναι μεταφράσεις. Όταν λοιπόν προσέγγισες έναν τόσο σπουδαίο δάσκαλο και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο τον δάσκαλο ως δάσκαλο, αλλά και το περιβάλλον στην κολονία. Τι ήταν αυτό, ένα-δυο πράγματα που σε εντυπωσίασαν, που σε βοήθησαν, που όθησαν την πορεία σου? Εκτός από τον καθηγητή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει βέβαια πάντοτε και παίζουν οι προσλαμβάνουσες της πόλης και της Ακαδημίας ειδικότερα. Η Ακαδημία της Κολονίας είναι μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, σίγουρα από τις καλύτερες στη Γερμανία, οι οποίες γερμανικές ακαδημίες έχουν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οι φοιτητές εκεί των άλλων οργάνων, δεν μπορώ καν να πω ότι είχαν υψηλό επίπεδο. Ήταν εντυπωσιακό να τους βλέπεις να παίζουν καθημερινά στις αίθουσες από τις οποίες περνούσες και διάβαζαν, στις καθημερινές συναυλίες τάξεων που γινόταν, φοιτητές βιολιού, φοιτητές εγχόρδων γενικότερα, πιάνου. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, και οι καθηγητές άλλοι, των οποίων μπορούσες να παρακολουθήσεις τα μαθήματα, και εγώ το έκανα αυτό. Και επίσης μια πόλη με πάρα πολύ έντονη καλλιτεχνική ζωή. Στη φιλαρμονή της Κολονίας και όχι μόνο, μπορούσες να παρακολουθήσεις τους μεγαλύτερους σολίστες και τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τα μεγαλύτερα μουσικά σύνολα από όλο τον κόσμο, καθημερινά. Επομένως, ήταν μια συνολική εμπειρία, πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Μάλιστα. Άρα, εδώ πλέον μιλάμε για ένα περιβάλλον, έτσι. Δεν μιλάμε, όπως εσύ είπες και σωστά, μόνο για ένα διδάσκοντα καθηγητή. Μιλάμε για ένα συνολικό περιβάλλον που σε οδηγεί, έτσι, λίγο ως αυτόματος πιλότος, χωρίς να παραγνωρίζουμε, βέβαια, ότι η προσπάθεια, η μεγαλύτερη προσπάθεια είναι από τον ίδιο το μαθητή που πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες, να μελετήσει και να μπει και εκείνο στο κλίμα. Δηλαδή, υπήρχαν φοιτητές που δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, που μπορεί για τα ελληνικά δεδομένα, ως λαός ξέρουμε ότι δεν είμαστε απολύτως τόσο πειθαρχημένοι κτλ. Ή και άλλοι λαοί, γιατί είμαι σίγουρος ότι στην Κολονία θα... Οι συμμαθητές σου θα ήταν από όλο τον κόσμο, έτσι, δεν θα ήταν μόνο Γερμανοί. Ναι, φυσικά, φυσικά. Κοίταξε, όχι, δεν υπήρχαν. Αυτοί που μπαίναν στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που μπαίναν,
Τις έφερναν εις πέρας πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουν στο σωλιστικό τμήμα. Υπήρχε όμως, υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή υπάρχει πολύ υψηλού επίπεδου τμήμα το οποίο έχει να κάνει με την παιδαγωγική οργάνου, όπου οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες από ερμηνευτικής άποψης και παρακολουθείς και περισσότερα μαθήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία. Όμως και τα παιδιά που ήταν σε αυτό το τμήμα είχαν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και φυσικά υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις, ξέρω εγώ, θεωρητικών κτλ. Επομένως, ο καθένας μπορούσε να μπει στην κατεύθυνση που επέλεγε, στην κατεύθυνση που τον ενδιέφερε, γιατί νομίζω ότι τελικά αν μας ενδιαφέρει κάτι, θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, να θυμηθούμε την πολύ μεγάλη συγγραφέα, τη Γιουρσενάρ, τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, που λέει ότι ταλέντο είναι να θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι. Βέβαια, όμως, προσθέτει ότι οι άνθρωποι που έχει γνωρίσει τη ζωή της και πραγματικά ήθελαν να κάνουν κάτι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Άρα, αυτός που θέλει να κάνει κάτι θα το καταφέρει, αρκεί όντως να το θέλει και να το επιθυμεί. Έτσι. Και αυτή η επιθυμία είναι που τελικά μπορεί να συνδέεται και με το ταλέντο, γιατί το ταλέντο ενδεχομένως είναι μία πηγή που αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει, μία ικανότητα δηλαδή που αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει, η οποία είναι εκεί, η οποία σε ενοχλεί, σε κλωτσάει και σε παροτρύνει. Άρα αν υπάρχει μαζί και η θέληση με αυτό, σημαίνει ότι θα δουλέψεις σκληρά και ότι το υλικό που έχεις θα το αξιοποιήσεις. Πολύ όμορφα αυτά που ακούγονται απόψε. Κορίνα, μετά όμως από τον σπουδαίο Χούμπερτ Κέπελ, κατευθύνεσαι σε έναν άλλο σπουδαίο, από ότι τον έχω γνωρίσει διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας άνθρωπος, ένας πιο κοντά στο ταπεραμέντο το ελληνικό, τον σπουδαίο, τον μεγάλο δάσκαλο Όσκαρ Γκίλια. Για πες μας λοιπόν και για αυτή την επαφή σου και μίλησέ μας και για τον Όσκαρ. Ο Όσκαρ, ένας σπουδαίος μουσικός, ένας ζωγράφος μουσικός, όπως ήταν και ο πατέρας του. Ένας άνθρωπος που σου δίνει πολύ καλά να καταλάβεις ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις σχέδια και χρώματα για να ερμηνεύσεις ένα έργο. Ήταν για μένα πολύ μεγάλη εμπειρία να είμαι κοντά του. Και νομίζω ότι ήμουν και στην κατάλληλη στιγμή να καταλάβω περισσότερο αυτά που έλεγε, γιατί πρέπει να έχεις ξεπεράσει κάποια στάδια για να τον αξιολογήσεις. Βέβαια, πολλά τα κράτησα και τα κατάλαβα αργότερα ή τα κατάλαβα αργότερα σε βάθος. Έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι οι Έλληνες κιθαρίστες είναι πολύ τυχεροί που ζουν στην Ελλάδα και έχουν ευκολότερα την ευκαιρία να το συναντήσουν και ενδεχομένως να κάνουν μαθήματα μαζί του. Μία αιχμηρή λίγο ερώτηση. Υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν μεταξύ σπουδαίων μουσικών, διδασκάλων, ακόμη και σπουδαίων σολιστών. Εγώ μπορώ να αναφέρω ότι έχω βρεθεί σε σεμινάριο που το ίδιο έργο δύο σπουδαίοι κιθαριστές το δίδαξαν τελείως διαφορετικά. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά επανέρχομαι στην αιχμηρή αυτή ερώτηση. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις που μέσα σου δημιούργησαν έτσι την μικρή αγωνία, τι να κάνεις, τι να ακολουθήσεις, αυτό ή το άλλο. Ή απλώς τελικά φιλτραρίστηκαν όλα αυτά μέσω του χαρακτήρας και της προσωπικότητάς σου και βγήκε η Κορίνα από όλα αυτά. Ναι, νομίζω ότι σε όλους μας συμβαίνει αυτό, ότι τελικά υπάρχει η προσωπική μας μετάφραση και τελικά κάνουμε αυτό που μάλλον μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, δεν ξέρω, που έχει να κάνει και με άλλες προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, πάντοτε αυτό που κάνουμε είναι μία συνισταμένη. Άρα, δεν το είδα ποτέ έτσι όμως. Δεν είδα αντικρουόμενες απόψεις, γιατί μια διαφορετική άποψη δεν σημαίνει ότι είναι αντικρουόμενη με την προηγούμενη. Είναι απλώς διαφορετική.
είναι μια διαφορετική οπτική. Δεν, όταν λέμε αντικρουόμενες, υποβόσκει μια, λανθάνει μια σύγκρουση. Ναι, δεν το είδα ναι. ποτέ έτσι. Ήτανε λανθασμένη διατύπωσή μου. Λοιπόν, ναι. Αυτό ήθελα να πω ότι, ας πω ένα παράδειγμα, να συνεχίσω αυτό που είπα πριν. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, λοιπόν, ένα έργο, ένα μέρος του έργου, ο ένας καθηγητής έλεγε εδώ θα παιχτεί στα κάτω και ο άλλος έλεγε λεγκάτο, το αντίθετο. Και προβληματίστηκα, λέω τελικά τι είναι, στα κάτω ή λεγκάτο. Και οι δύο οι κιθαριστές διδάσκαλοι ήταν εξαιρετικοί. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, δεν θέλω να μιλήσω έτσι λεπτομερώς για στα κάτω λεγκάτο, αλλά γενικότερα. Υπάρχει κάτι που δεν είναι ακριβώς ενδιάμεσο. Έχω ακούσει πολλοί σπουδαίους δασκάλους να λένε να σκέφτεσαι λεγκάτο ακόμη και όταν κάνεις στα κάτω. Μια φράση. Μπορεί τελικά αυτό να θέλανε και οι δύο να πούνε. Αλλά το πρώτο που μπορεί να κάνει ένας μαθητής, ένας φοιτητής, όταν συμβαίνει αυτό, είναι να ρωτήσει γιατί. Ναι. Επομένως, εκεί θα σου αναπτύξει ο καθηγητής την προσωπική του συνολικότερη άποψη σε σχέση με την εποχή, με το συνθέτη, με το κομμάτι, με το σημείο, με τη φράση αυτή, με το ρόλο της μέσα στο έργο. Άρα, νομίζω ότι απλώς πρέπει να τον παροτρύνει, να εξηγήσει περισσότερο γιατί σε συμβουλεύει, σου συνιστά να κάνεις αυτό, αυτή την επιλογή. Βέβαια, αγαπητή Κορίνα, πολλές φορές ένα γιατί κρύβει μέσα και μια μικρή αντίδραση. Δηλαδή, έχω πολλές φορές βρεθεί σε αυτή τη θέση και αναγκάζεσαι να εξηγείς παύλα, θα το πω λίγο έντονα, να απολογείσαι για οτιδήποτε λες. Δεν ξέρω αν αυτό στην πορεία του μαθήματος βοηθάει τον μαθητή, διότι δεν μπορείς να εξηγείς πάντα με μια, δυο, τρεις φράσεις την εμπειρία ετών που έχεις αποκομίσει. Έχω τύχει σε σεμινάριο με πάλι με σπουδαίο δάσκαλο που ο μαθητής δεν εκτελούσε το συγκεκριμένο, έλεγε «Μα γιατί να μην το κάνω έτσι, γιατί να μην το κάνω έτσι». Εγώ αισθάνθηκα ότι δεν έχει καταλάβει εκείνη τη στιγμή ακριβώς το ρόλο μαθητού, διδασκάλου και υπάρχει μία μικρή, πολύ μικρή ασέβεια ως προς αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί ο δάσκαλος ανά πάσα στιγμή, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, να εξηγεί οτιδήποτε. Αλλιώς πώς θα περάσει τα 40, 50 χρόνια, 30, 20 εμπειρίας με 2-3 φράσεις, πώς θα εκφραστεί αυτό? Κοίταξε, μπορεί να δοκιμάσει να εξηγήσει ό,τι μπορεί και ό,τι οφείλει να εξηγήσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό που θέλεις από έναν φοιτητή, στο τέλος, είναι να μπορεί αυτό το στακάτο ή το λεγκάτο να το σκεφτεί μόνος του. Επομένως, για να μπορεί να το σκεφτεί μόνος του, πρέπει να ξέρει τη διαδικασία μέσα από την οποία φτάνουμε εκεί. Εγώ δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος μου πει «Ναι, αλλά εγώ το σκέφτηκα στα κάτω», τότε θα το ρωτήσω εγώ γιατί τότε. Και θα πω, ωραία, έλα να το φτιάξουμε μαζί, να το δομήσουμε μαζί, να το σκηνοθετήσουμε μαζί. Μπορείς, αν επιλέξεις αυτό, τότε πριν θα πρέπει να έχεις επιλέξει αυτό και μετά έτσι και αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί έτσι. Ή μπορείς να του πεις ότι αυτό είναι εκτός εποχής, εάν είναι όντως. Μπορεί όμως να γίνεται και στα κάτω και λεγκάτω κάτι. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο φοιτητής, να πεις «Εγώ όταν το έπαιζα αυτό ή όταν το επέλεξα ή αν θα το επέλεγα, θα επέλεγα αυτό». Αλλά ναι, γίνεται και αυτό. Από την άλλη, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες, γιατί μέχρι ένα βαθμό ο κάθε μαθητής πρέπει να εμπιστεύεται τον καθηγητή. Και αφού κάνει αυτά που του ζητήσει, σε επόμενο στάδιο, εάν θέλει να τα συζητήσει ή και να τα απορρίψει. Άρα, σε ένα αρχικό στάδιο, για κάποια πράγματα θα πρέπει να τον εμπιστευτεί, γι' αυτό είναι άλλωστε εκεί, απέναντί του. Έτσι. Και τώρα, αυτά τα όρια είναι λίγο λεπτά. Νομίζω ότι ο καθηγητής θα πρέπει, ακόμη και την αντίδραση του μαθητή,
να μπορεί να την ερμηνεύσει. Δηλαδή, την ίδια αυτή την αντίδραση, να σκεφτεί γιατί αντιδράει αυτός έτσι τώρα. Αντιδράει έτσι γιατί στην πραγματικότητα θα ήθελε να αντιδράσει έτσι στη μαμά του και αντιδράει σε ό,τι άλλο βρίσκει μπροστά, επειδή δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί. Αντιδράει γιατί έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια να το μάθει με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτή τη στιγμή του σβήνεις με μια μονοκοντιλιά όλη την προσπάθεια που έχει κάνει και όλο αυτόν τον κόπο και τη σκέψη του την ίδια. Δηλαδή, πρέπει να το δεις γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι. Και να τον βοηθήσεις, γιατί γι' αυτό είσαι εκεί. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούμε και μια και μιλήσαμε, λοιπόν, μπήκαμε στα θέματα διδασκαλίας, είσαι σε μια πολύ υπεύθυνη θέση. Οι αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα είναι μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λοιπόν, και εκεί, λοιπόν, έρχονται φοιτητές, άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν επαγγελματικά με την κλασική κιθάρα και σε εμπιστεύονται. Εσύ, λοιπόν, έχοντας τώρα την εμπειρία τόσο σπουδαίων, τόσο σημαντικών και σπουδαίων ακαδημιών του εξωτερικού, μπορείς να μας συγκρίνεις λίγο τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα των μουσικών σπουδών. Επειδή είσαι, νομίζω, πολύ αρμόδια να το κάνεις και πολλοί είναι και ενδυνάμει μαθητές σου. Έτσι, μπορεί να αποφασίσουν ακόμη και φέτος, γιατί είμαστε σε μια περίοδο εξετάσεων και εισαγωγών στα πανεπιστήμια, μπορεί κάποιοι να θέλουν να μάθουν παραπάνω πληροφορίες. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχω την εμπειρία και άλλων ακαδημιών, όχι μόνο αυτό που αναφέραμε, γιατί το διδακτορικό μου τελικά το ολοκλήρωσα στο Ιόνιο. Το είχα ξεκινήσει στη Γλασκόβη και στην εκεί Royal Scottish Academy of Music and Drama. Κάθισα εκεί ένα χρόνο, δύο, πόσο κάθισα, δεν μου άρεσε, έφυγα. Έμαθα Ολλανδικά και έδωσα εξετάσεις στην Ολλανδία και στο κονσερβάτορι το βασιλικό της Χάγης, όπου και πέρασα εκεί. Και στη συνέχεια, επειδή είχα εγκατασταθεί στην Αθήνα, έφυγα από εκεί και το ολοκλήρωσα τελικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οπότε έχω την εικόνα και από άλλες ακαδημίες, άλλων χωρών και άλλων επιπέδων. Δηλαδή, το επίπεδο της Κολονίας δεν ήταν ίδιο με το επίπεδο του Royal Scottish Academy of Music and Drama της Γλασκόβης, ούτε του Conservatoire της Χάγης, παρότι είναι μια πολύ καλή ακαδημία και της Χάγης, έτσι. Εκεί παρεπιπτόντως είναι ο Ζόραν, ο Ντούκιτς, που διδάσκει στην κιθάρα. Απλώς έκανε και άλλα μαθήματα που είχαν να κάνουν. Ήταν και τότε ο Ζόραν και εκείνα τα χρόνια. Ήταν και εκείνα τα χρόνια ο Ζόραν. Ναι, εκείνα, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Ναι, σωστό. Αστειεύομαι. Λοιπόν, και αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι κάθε χώρα και κάθε ακαδημία, και αυτό συμβαίνει και στις ακαδημίες ακόμη και της ίδιας της Γερμανίας, γιατί στη Γερμανία είναι πραγματικά πολλές οι ακαδημίες, έτσι. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα σπουδών, είναι διαφορετική η στόχευση και είναι εν γέννη όλα διαφορετικά. Δεν θα ήθελα να το πω είναι το επίπεδο διαφορετικό. Μπορούμε να το πούμε έτσι και έτσι, εντάξει, γιατί είναι μερικές ακαδημίες που πραγματικά είναι εξέχουσες. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες αυτό που βλέπεις είναι ότι είναι ένας κόσμος η κάθε μια της. Έτσι. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς, στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα. Αυτό που έχω να πω για το πρόγραμμα σπουδών είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών, ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όποιο παιδί περάσει εκεί να επιλέξει, να βρει τελικά και να επιλέξει μία κατεύθυνση που του ταιριάζει. Δηλαδή υπάρχουν παιδαγωγικά, υπάρχει, ξέρω εγώ, μουσικολογία, υπάρχουν άλλες κατευθύνσεις, σύνθεσης, οργάνων κτλ. Αυτό που υπάρχει μία έλλειψη και την οποία έχω εγώ στο μυαλό μου όταν επιλέγω τους φοιτητές με τους οποίους θα συνεργαστώ,
είναι ότι, όπως σας ανέφερα πριν, στην Κολονία, για παράδειγμα, υπήρχε σωληστικό τμήμα και τμήμα παιδαγωγικής οργάνου. Σε εμάς δεν υπάρχει, στην κιθάρα, εκεί. Και δεν υπάρχει στα περισσότερα όργανα, υπάρχει μόνο στο πιάνο. Που σημαίνει ότι εγώ έχω στο νου μου ότι τα παιδιά που θα φοιτήσουν εκεί δεν είναι μόνο για να γίνουν σολίστες και δεν χρειαζόμαστε στην Ελλάδα μόνο κιθαριστές που θα είναι σολίστες. Κατά βάση, χρειαζόμαστε καθηγητές κιθάρας, οι οποίοι θα είναι καλοί μουσικοί, θα διδάξουν πρώτα απ' όλα μουσική και κιθάρα. Μέσω της κιθάρας θα διδάξουν μουσική και άρα θα πρέπει να έχουν ένα ευρύτερο υπόβαθρο μουσικό, καλό μουσικό υπόβαθρο και ήθος σε αυτό που θα κάνουν. Άρα, αυτό είναι που έχω στο νου μου εγώ και η υπόλοιπη επιτροπή όταν επιλέγουμε τους φοιτητές του κάθε οργάνου. Γιατί όταν κάποιος δίνει και περνάει, υπάρχουν και εσωτερικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κάθε καθηγητή σε επιτροπή καθηγητών με συγκεκριμένο πρόγραμμα για να περάσει το κάθε παιδί στην κατεύθυνση οργάνου που επιθυμεί. Αλήθεια, αν είναι πλεονάζων ο αριθμός, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και μιλάω σε περιπτώσεις που μπορεί πραγματικά να είναι άξιοι φοιτητές, αλλά να περνάνε το... Υπάρχει κάποιο όριο έτσι φοιτητών που δέχεσαι? Κοίταξε, έτσι συμβαίνει παντού. Μας φαίνεται δηλαδή λίγο περίεργο, αλλά για παράδειγμα εγώ όταν έδωσα στην Κολονία έδωσαν κάποιες δεκάδες κιθαρίστες και στον Γκέπελ νομίζω ότι πέρασα μόνο εγώ εκείνη τη χρονιά. Άρα αυτό συμβαίνει παντού, ανάλογα με τις ελεύθερες θέσεις του κάθε καθηγητή. Επομένως, ένας φοιτητής μπορεί να δώσει σε μια επόμενη χρονιά ή τελικά στην πορεία να δει ότι θα ήθελε να επιλέξει μια άλλη κατεύθυνση. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Και με παιδιά μου τελικά ήταν πολύ χαρούμενα και πολύ επιτυχημένοι φοιτητές στην κατεύθυνση, τη διαφορετική κατεύθυνση που επέλεξαν. Μάλιστα. Συνηθίζουμε να λέμε ότι το επίπεδο των Ελλήνων κιθαριστών είναι υψηλό. Και έτσι είναι. Νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι έτσι είναι. Αντιστοίχως, θεωρείς ότι είναι υψηλό το επίπεδο των φοιτητών που φτάνουν στο τμήμα των μουσικών σπουδών στο Ιόνιο? Σημασία έχει για μένα που διδάσκω εκεί, όχι πώς είναι κάποιος όταν έρχεται, αλλά πώς είναι κάποιος όταν τελειώνει μετά από 5 χρόνια. Γιατί 5 χρόνια είναι πολλά. Τα παιδιά έρχονται εκεί σε πολύ μικρή ηλικία, 18 ετών, που σημαίνει ότι αν ένα παιδί έχει ένα επίπεδο σχετικά καλό και επιμονή, θέληση και πειθαρχία και γενναιότητα, γιατί για μένα το να θέλεις να ακολουθήσεις μια κατεύθυνση οργάνου δείχνει ότι είσαι αρκετά γενναίος. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το να σπουδάζεις ένα όργανο σημαίνει ότι κάθε μέρα αφιερώνεις πάρα πολλές ώρες σε αυτό, πάρα πολλές ώρες όπου πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα σου τα σωματικά και τα πνευματικά αποθέματα. Και κάθε μέρα να προσπαθείς να φέρεις στα όρια του τον εαυτό σου, τις ικανότητές σου. Αυτό είναι δύσκολο. Σημαίνει ότι ψάχνεις για κάτι, το οποίο συχνότατα δεν ξέρεις καν τι είναι αυτό για το οποίο ψάχνεις. Και δεν είναι και βέβαιο αν το συναντήσεις ότι θα το καταλάβεις. Και αυτό που χρειάζεσαι είναι έναν καθηγητή δίπλα σου, συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια, για να σε βοηθήσει να ψάξεις με τους σωστούς τρόπους και να αντιληφθείς τι τελικά ψάχνεις. Άρα, δεν θα σταθώ στο πώς είναι το επίπεδο των παιδιών που έρχονται. Θα σταθώ στο τι θα κάνουν από εκεί και πέρα, φυσικά. Και πρέπει να έχουν μία εμπειρία αρκετή, ικανή με το όργανο, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εννοείται, δεν αντιλέγω. Όμως,
υπάρχουν πολλά καλά παιδιά που φτάνουν στην Κέρκυρα δίνοντας πανελλήνιες και νομίζω ότι η δουλειά, όχι μόνο η δική μου, γιατί μια μεν κάνουν μαθήματα κιθάρας με μένα, αλλά κάνουν πολλά άλλα μαθήματα με άλλους καθηγητές και κάνουν και μαθήματα που περιλαμβάνουν την κιθάρα με άλλους καθηγητές, όπως είναι η μουσική δωματίου, για παράδειγμα, έτσι, την οποία μπορεί να την κάνουν με ένα μαέστρο, ας πούμε με τον κύριο Τσούχλο, τον κύριο Νούκο Τσούχλο, ή με ένα βιολιστή, με έναν τσελίστα, με τον Γιάννη τον Τουλή, με τον Σπύρο τον Γκικόντη και οτιδήποτε άλλο. Ή να δουλέψουν κάποια κομμάτια μπαρόκου που παίζουν με την κυρία Μιχοπούλου ή με τον κύριο Κούντουρα. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ εκεί μαζί τους, δίπλα τους. Είναι και μια πολύ, ένα σύνολο καθηγητών που βοηθούν σε αυτό. Και νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ καλή και γίνεται με ενθουσιασμό και από τις δύο πλευρές, και από τα παιδιά και από εμάς και από τους καθηγητές. Πολύ σημαντικά, αλλά γνωρίζω καλά και οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι εκτός από την ενασχόλησή σου, την εργασία σου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κάνεις άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά ένα φεστιβάλ κιθάρας, να το πω, ή μουσικής γενικότερα, με επίκεντρο την κιθάρα, στην Λέσβο και συγκεκριμένα στο Μόλυβο. Μίλησέ μας, αν θέλεις, για αυτό το φεστιβάλ. Φέτος είναι μια επαιτειακή χρονιά για μας, γιατί γιορτάζουμε τα 10 μας χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2012. Θα έπρεπε να είναι πέρυσι τα 10 μας χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού, που μία χρονιά δεν έγινε καθόλου, είναι φέτος. Ναι, είναι ένα φεστιβάλ που είχα από την αρχή στο νου μου ότι θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικό, κιθαριστικό, μεν, αλλά να περιλαμβάνει, να δείχνει και άλλους ρόλους της κιθάρας. Δηλαδή, άλλους μουσικούς ρόλους, το ρόλο της μέσα σε ένα σύνολο, με συνεργασία με τραγουδιστές ή με λυρικούς τραγουδιστές, εννοώ, ή με άλλα όργανα. Φέτος, για παράδειγμα, εγώ θα παίξω με μια παράσταση που φτιάξαμε με τον Δημήτρη τον Κούντουρα και την Ειρήνη Μπιλίνη Μωραϊτή, με αφήγηση της Αγγελικής Τόμπρου. Δηλαδή παραστάσεις που είναι λίγο πιο σύνθετες και όχι αυτό που θα έλεγε κάποιος αν ήθελε να βάλει ταμπέλα, όχι αμυγός μουσικές, έτσι. Δηλαδή όχι αμυγός συναυλίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και συναυλίες, υπάρχουν και ξεκάθαρα κιθαριστικές συναυλίες. Έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικοί κιθαρίστες, όπως είναι ο Paul Galbraith, όπως είναι ο Κουροπασεύσκι, όπως είναι ο Γιωχάνες Μούλερ και άλλοι. Κοντά μας είναι σχεδόν κάθε χρόνο ο Χουμπέρτ Κέπελ, για να μας δώσει την πολύτιμη εμπειρία του. Φέτος δεν θα παίξει, αλλά θα διδάξει όμως. Και θα είναι κοντά μας ο Κάμπελ Ντάιαμοντ, ο Αυστραλός κιθαρίστας, ανερχόμενος, πολύ βραβευμένος, καθηγητής πλέον στο Λίντς, στην Αυστρία. Η γνωστή μας Ντέλη Κάβανα, η Καναδή, η Ιρένε Κάλισφαρτ. Πολύ σημαντικά ονόματα. Το ανέφερα, ναι. Θα μας παίξει ένα ρεσιτάλ τσέλου, το οποίο μιμείται την κιθάρα και θα κάνει και ανάλογο μάθημα, ο Γιάννης Οτουλής, ο καθηγητής τσέλου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η Ελένη Σκάρκου είναι κάθε χρόνο κοντά μας και συνήθως γράφει και ένα έργο για τα μουσικά εργαστήρια που κάνουμε εκεί. Αυτό που δίνουμε προτεραιότητα είναι να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή και φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των συμμετεχόντων που είναι εκεί και το πετυχαίνουμε. Τα παιδιά είναι φίλοι, είναι πάρα πολύ χαρούμενα, συμμετέχουν μαζί σε όλα τα μουσικά σύνολα που γίνονται εκεί. Διασκεδάζουν μαζί το βράδυ. Και
Ναι, υπάρχουν βέβαια και οι διαγωνισμοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν μας έχουν χαλάσει όλο αυτό το υπέροχο κλίμα. Οι κάτοικοι εκεί είναι πάρα πολύ φιλόξενοι στο Μόλιβο. Να πω ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Φορέα Τουρισμού Μολύβου, που δεν είναι δήμος, είναι η αυτοδιοργάνωση των κατοίκων. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι οι κάτοικοι, όλοι οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής. Και όχι μόνο, έχει διευρυνθεί πια ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, που φροντίζουν να οργανώνουν για τον τόπο τους όλων των ειδών τις πολιτιστικές δράσεις. Η κιθάρα για αυτούς είναι αυτονόητο ότι διοργανώνεται εκεί, γιατί από εκεί κατάγεται ο διάσημος κιθαριδός της αρχαιότητας ο Αρίωνας. Γι' αυτό και το ονομάσαμε έτσι. Αυτά είναι ολίγης για το Μόλιβο. Νομίζω κάποιος θα καταλάβει πώς είναι μόνο αν έρθει. Και σε προσκαλούμε, Γιώργο, να έρθεις και εσύ με τους μαθητές σου να περάσουμε όμορφα και να παίξουμε μουσική. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω ακούσει ότι πραγματικά το περιβάλλον είναι μαγικό, αλλά φροντίζετε κι εσείς να δημιουργείτε, να εμπλουτίζετε όλο αυτό το μαγικό περιβάλλον με τη μουσική, τις μουσικές μάλιστα και τις δράσεις, οι οποίες κάνουν πραγματικό σπουδαίο φεστιβάλ. Αγαπητή Κορίνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ακούσαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι του κιθαρολόγιου θα απολαύσουν και θα αισθανθούν πλήρης από αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι να ευωδώνονται οι προσπάθειές σου και να είσαι πάντα μπροστάρισα σε πράγματα που αφορούν την αγαπημένη μας κιθάρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι με αφορμή αυτό που μόλις ανέφερες, ότι θα εκδοθεί, είναι τώρα υπό έκδοση ένα βιβλίο μου με αφορμή το διδακτορικό, βασισμένο στο διδακτορικό, για τον τρόπο που επηρεάστηκε η κιθάρα στις αρχές του 19ου αιώνα από το υπόλοιπο μουσικό γίγνεσθε, από τις εκδόσεις Νικολαίδη, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στον Εύδοξο, όπως και άλλες μεταγραφές για κιθάρα, τις οποίες είτε έχω ηχογραφήσει είτε ερμηνεύω σε συναυλίες που κάνω με πολύ σπουδαίους ερμηνευτές, και αυτές είναι υποέκδοση στον μουσικό οίκο Νικολαίδη. Και σε σχέση με την Αθήνα, με συναυλίες που πρόκειται να συμμετέχω από εδώ και πέρα στην Αθήνα, νομίζω ότι για εδώ η πιο κοντινή είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Νοέμβρη με την πολύ σπουδαία σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου. Επομένως, για όποιον από τους φίλους θα ήθελε να ακούσει κιθάρα με μια πολύ διάσημη σοπράνο που μεσουρανεί στο εξωτερικό, ας έχει το νου του για τότε. Αγαπητοί φίλοι, σπεύσατε. Είναι πολύ σημαντικά όσα ετοιμάζει η κυρία Κορίνα Βουγιούκα. Αγαπητή Κορίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στις συνεντεύξεις του κιθαρολογίου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Yeah.